Ε, Σε αυτόν τον αστρολόγο που κυκλοφορεί Έχουμε ένα διαγωνισμό α, για εξέταση δερματοσκόπησης. Αυτό είναι μια ειδική εξέταση που κάνουν, γιατί πολλές φορές το δέρμα παρουσιάζει ορισμένα πράγματα, άλλα που φαίνονται, άλλα που δεν φαίνονται, τα οποία μετά εξελίσσονται σε ένα πρόβλημα μεγάλο. Εδώ λοιπόν μπορείτε να έχετε ε, 20 προσφορές και 20 τυχερού που έχουν προβλήματα με το δέρμα, συν όλα τα άλλα, πώς θα δυνατήσετε κτλ. Σήμερα, λοιπόν, αυτή η εβδομάδα αρχίζει με. Μία τάση για νέα ξεκινήματα που αύριο που από σήμερα αρχίζει είναι νέα σελήνη, δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη συναντιόνται στους διδήμους που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα τα οποία είναι σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι είναι στους διδήμους που είναι δύσομο ζώδιο και μεταβλητό το γεγονός ότι ο χρόνο συμμετέχει σημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια έστω και αν η Αφροδίτη ακόμη είναι ανάδρομη στο τέλος του μηνό μπαίνει σε ορθή φορά και έτσι τουλάχιστον στα συναισθηματικά μας θα έχουμε ε, ε, τις αποφάσεις που τόσο καιρό προετοιμάζουμε Με την αναθεώρηση των σκέψεών μας πάνω στα συναισθηματικά για να δούμε λοιπόν αυτή η νέα σελήνη η οποία θα είναι σημαντική, τι θα μπορούσε να είναι να σημαίνει για το κάθε ζώδιο. Για τους κρυούς που έχει αρχίσει μια νέα εποχή αυτό τον καιρό, μάλιστα Κατερίνα μου, α, που ο Δίας ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι πρώτες, πρώτες πρώτες μέρες, μη χάνετε ευκαιρίες από αυτές τις ημέρες, θα μπορούσατε να πετύχετε κάτι πολύ καλό που να έχει σχέση με συμβόλαιο, με συμφωνία. Με ταξίδι στο εξωτερικό, με τη συναισθηματική σα ζωή. Τώρα, στη συναισθηματική σα ζωή μπορεί να είστε και λιγάκι μπερδεμένοι, γιατί παλιά για κάτι καινούργιο, κάτι, τέτοια. Και εσεί οι κρίοι, ε, δεν φημίζεστε όχι για τη σταθερότητά σα, αλλά για το ότι κολακεύεστε αν κάποιο άλλο τέλο πάντων ε, σα γλυκοκοιτάζει. Για εσά λοιπόν είναι ένα νέο ξεκίνημα σε τι. Μπορείτε να γράψετε, μπορείτε να ζητήσετε μία δουλειά. Ε, μπορείτε αν, έχετε, αν ασχολείστε με εμπόριο, με μετακινήσεις, με τέτοιου είδους θέματα και αν ακόμα είστε σπουδαστές να έχετε μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για να δράσετε πέρα από το γεγονό ότι τα οικογενειακά σα απασχολούν αυτόν τον καιρό, αν έχετε παιδάκια, αν έχετε νεαρά πρόσωπα τη οικογένεια, μπορεί να έχετε κάποια ερωτηματικά αδερφάκια και τέτοια. Ή τον τελευταίο ημερό βεβαίω είστε σε μια έξαλλη κατάσταση όπου πολλά πράγματα θέλετε να αλλάξετε, όπω και το σύμπαν θέλει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, σιγά σιγά. Για τους ε, τάβρους μας, τι έχει γίνει για τους Σταύρους και όλοι αυτοί οι πλανήτες, όλο, όλο, όλη αυτή η συστάδα πλανητών έχει μαζευτεί στα οικονομικά. Μπορεί να ακούτε και να λέτε κάθε μέρα μου λέει για τα οικονομικά, όμως είναι τα οικονομικά και τα συναισθηματικά αυτά που σας απασχολούν πάρα πολύ. Τέλος πάντων όποιο και αν είναι το έτοιμά σα που έχει σχέση με τα οικονομικά, που έχει σχέση με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας και με θέματα εργασίας, φαίνεται ότι έχουν μία πολύ καλή πορεία μπορείτε να προωθήσετε αυτά τα θέματα για να υλοποιηθούν. Θυμηθείτε όμως ότι τουλάχιστον στη συναισθηματική ζωή και στην επαγγελματική μετά το τέλος του μήνα όπου η Αφροδίτη μπαίνει σε ορθή φορά θα μπορούσατε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τους διδήμους όλοι αυτοί οι πλανήτες στο δικό σας ζώδιο σας κάνουν ξεχωριστού. μπορείτε να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι σημαντικό να κάνω μια παρένθεση και να πω αυτή η εβδομάδα καλά τσουλάει από, από την, ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγέ, κάποιες ανατροπές γι' αυτό ό,τι είναι πολύ σημαντικό Ό,τι είναι για εσά όχι μόνο για εσά του διδήμου. γενικά πολύ σημαντικό. Καλά είναι να το ρυθμίσετε αυτή την εβδομάδα, γιατί μετά τα πράγματα αλλάζουν. Για εσά του